Δείτε στο δελτίο ειδήσεων του COS TV επισκευή τριών τμήματων του δρόμου που οδηγεί στην περιοχή Λιμιώνα Κεφάλου. Στα τμήματα αυτά γίνεται αποκατάσταση του οδοστρώματος μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης. Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης που δυσκόλευε τη ζωή των κατοίκων και επισκεπτών της Καρδάμενας. Αλλαγή λαπτήρων στο δρόμο από Αμανιού μέχρι Κονιδαριό και διάνοιξη αγροτικών οδών στο Μαρμάρι πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες. Από την Πέμπτη έχει έρθει το μηχάνημα PCR, μοριακός αναλυτής στο νοσοκομείο της ΚΟ. Συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας της Φιλαρμονικής ΚΟ με τίτλο «Του Στέκη» του Θανάση διοργάνωσε χθες το βράδυ ο The Paths. Το βιολί που ήθελε να γίνει κόντρα μπάσο σήμερα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ στο Ρωμαϊκό 2 μας μιλά η θεατρολόγος Βίκα Θεολόγη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είδαμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Επισκευή τριών τμήματων του δρόμου που οδηγεί στην περιοχή Λιμιώνα Κεφάλου. Στα τμήματα αυτά γίνεται αποκατάσταση του οδοστρώματος μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης. Τώρα, στην αποκατάσταση του οδοστρώματος ήταν ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδός Νικεταράς, ο Πρόεδρος της Κεφάλου Γιώργος Κοκαλάκης και ο Πρόεδρος της Αντιμάχιας και του Εργοταξίου Νίκος Φρατζής. Σαν υπεύθυνος εργοταξίου Αντιμάχιας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το προσωπικό του εργοταξίου για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν για να βελτιώσουν την ποιότητα των πολιτών. Το προηγούμενο διάστημα ήταν στο Τιγκάκι, αν είδατε, την περασμένη εβδομάδα Καρδάμενα. Σήμερα συνεχίζουμε Κέφαλο. Είναι υποχρέωσή μας να πάμε σε όλο το νησί. Παρόλο που τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και για αρκετά χρόνια ταλαιπωρούν τους κατοίκους του νησιού, πρώτα απ' όλα και τους επισκέπτες. Ας μας συγχωρήσουν οι κάτοικοι του νησιού, δίνουμε προτεραιότητα στις τουριστικές περιοχές, όχι για να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες πρώτα απ' όλα, αλλά γιατί είναι οι πιο επισκέψιμες αυτή την περίοδο και ο καθένας θέλει να πάει στις παραλίες. Δυστυχώς αυτή η δημοτική αρχή δεν έχει το μαγικό ραβδί να μετατρέψει από τη μια στιγμή στην άλλη το βάτραχο σε πρίγκιπα, αλλά είναι εντατικές οι προσπάθειες και σας υποσχόμαστε θα δώσουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε τα αποτέλεσματα να φανούν πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και πολύ σύντομα θα δείτε ότι οι υποσχέσεις θα αρχίσουν να υλοποιούνται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το εργοτάξιο της Αντιμάχιας για την συμμετοχή του εδώ στο έργο που κάνουμε στο δρόμο προς το Λιμιώνα. Ένα πρόβλημα χρόνιο εδώ στο χωριό μας ο δρόμος αυτός εδώ με πολλές λακκούβες και τώρα λύνουμε κάποια κομμάτια το πρόβλημα που, στα προβλήματα που υπάρχει εδώ. Θα ευχαριστήσουμε ένα προσωπικά ευχαριστώ προς τον Δήμαρχό μας για την προσπάθεια και τη συμμετοχή όλο αυτού του έργου εδώ. Μετά από πολλά παρακάλια, θα το πω έτσι απλά, πολλά παρακάλια εμένα του Στέφανου, της Διονυσίας της Καμπούρη, για να λύσουμε αυτό εδώ το πρόβλημα στο χωριό μας, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια αυτό. Αυτά δηλαδή, προσπαθούμε πάντα με την καθημερινότητα να δίνουμε λύσεις στα χόρτα, στους δρόμους, στα φώτα. Έχουμε πολλά προβλήματα. Το χωριό μας έχει πάρα πολλά προβλήματα και προσπαθούμε να το λύσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Εμείς ζητάμε λίγο υπομονή από τους συντιμότες μας εδώ και σιγά σιγά ό,τι έχουμε πει, τουλάχιστον με την καθημερινότητα, θα είμαστε παρόν να λύσουμε όποιο πρόβλημα υπάρχει. Θα ήθελα από τη μεριά μου να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον Θεοδόση, τον Δήμαρχο, για αυτά που του λέμε, όπως είπε και ο φίλος μου ο Αντώνης ο Στέρπης, για αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Ζητάμε μια μεγάλη, κατά μένα, μια μεγάλη συγγνώμη για τη μεγάλη καθυστέρηση αυτή που υπήρξε. Δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι από τον Απρίλιο, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με τα μηχανήματα. Είχαμε έλλειψη πολλών μηχανημάτων. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραναστάση με τη βοήθειά του για όλα αυτά που έχει κάνει και βοηθάει στα μηχανήματα και παραπέρα. Κάτι άλλο δεν έχω να πω, ένα τεράστιο ευχαριστώ, τίποτα άλλο και λίγο υπομονή και όλα θα φτιάξουν, λίγο υπομονή. Είμαστε εδώ στο δρόμο που οδηγεί προς την περιοχή Λιμιώνα Κεφάλου. Ξεκινήσαμε από χθες την αποκατάσταση του δρόμου, τριών τμήματων, των τριών πιο κατεστραμμένων τμήματων του δρόμου αυτού. Ένας δρόμος ο οποίος χρήζει
σε όλη την διαδρομή του να γίνει συνολική αποκατάσταση. Είναι κάτι το οποίο έχει μπει στην μελέτη η οποία έχει ετοιμαστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες. Σήμερα συνεχίζουμε τις εργασίες εδώ, βλέπουμε να γίνεται άλλο ένα κομμάτι. Λύνουμε έτσι προσωρινά το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περιοχή, ώστε ο δρόμος να αποκτήσει μια καλή βατότητα. Ευελπιστούμε σύντομα να ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός και να αποκατασταθεί όλος ο δρόμος αυτός. Είναι ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό, το είχε ανάγκη η περιοχή για όλους τους περίοικους αλλά και για τους επισκέπτες που ήδη έχουν ξεκινήσει να επισκέπτονται την περιοχή του Λιμιώνα, και θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα έργα που γίνονται έστω και μικρής κλίμακας και με κάποια καθυστέρηση θα συνεχίζονται για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε έτσι την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Κεφάλου. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, βρισκόμαστε στην περιοχή Λιμιώνα, στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα κρίσιμο κομμάτι του αγροτικού οδικού δικτύου της Κεφάλου, που όμως έχει τεράστια σπουδαιότητα όχι μόνο για τον μόνιμο πληθυσμό, αλλά και για τους επισκέπτες μας. Δεκάδες και θα έλεγα και εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο διέρχονται αυτόν τον δρόμο. Είναι ένας δρόμος που τα τελευταία 20 χρόνια παραμένει σε αυτή την κατάσταση. Παρουσίαζε βομβαρδισμένο τοπίο. Έπρεπε να παρέμβουμε. Κάποιοι είπαν ότι είναι ένα παλιό επαρχιακό δίκτυο. Εμείς τους απαντούμε όπως απαντήσαμε και στην υπόθεση των ρεμάτων, ότι δεν κοιτούμε τι ως αρμοδιότητα είναι, αλλά κοιτούμε την αναγκαιότητα και την κρισιμότητα του χρόνου παρέμβασης. Είμαστε λοιπόν εδώ από χθες και θα είμαστε και αύριο για να κάνουμε μια δραστική αποκατάσταση του οδοστρώματος, γιατί ήταν αδιανόητο στην έναρξη μιας πολύ κρίσιμης τουριστικής περίοδου για μία ακόμα χρονιά να παραμένει αυτός ο δρόμος όσο είχε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πω με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι η υπόθεση της οδοποιίας είναι ίσως η πιο κρίσιμη που έχει να αντιμετωπίσει κάθε δημοτική αρχή. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, τα προβλήματα είναι τεράστια, ιδιαίτερα στο αγροτικό δίκτυο σε όλο το εύρος του νησιού. Έχουμε βάλει προτεραιότητες και εκτιμούμε ότι ξεκινώντας από τις περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως για παράδειγμα είναι η περιοχή την Κακίου, την οποία την αποκαταστήσαμε σε ένα μήκος περίπου 2 χιλιόμετρων την προηγούμενη περίοδο, τώρα βρισκόμαστε στο Λιμιώνα, θα πάμε αργότερα σε άλλες περιοχές που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Μέρα με την ημέρα βάζουμε τις βάσεις ούτως ώστε σε έναν εύλογο χρόνο να αποκαταστήσουμε τα προβλήματα, τα μεγαλύτερα προβλήματα του οδικού δικτύου που, όπως είπα και πριν, έχουν χρόνια να τα δουν με την δέουσα σοβαρότητα. Να πάμε τώρα στην Καρδάμενα. Μετά την ολοκλήρωση του λιμανιού της Κόσιρα έχει το λιμάνι της Καρδάμενας. Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης που δυσκόλευε τη ζωή κατοίκων και επισκεπτών της Καρδάμενας μετά από 3 χρόνια καθυστέρησης. Η Δημοτική Αρχή με σοβαρότητα και απευθυνότητα και αποτελεσματικότητα κλείνει τις πληγές του παρελθόντος. Με ενότητα της κοινωνίας μας, ο Δήμος μας ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει λύση στα μικρά και μεγάλα προβλήματα των λιμανιών και του νησιού μας. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Όπως είχαμε υποσχεθεί, μετά τα έργα τα οποία ξεκίνησαν στην πόλη και παράλληλα με την παράδοση του πρώτου τμήματος του κεντρικού λιμένα στο Μανδράκι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινάμε και το έργο στην Καρδάμενα, το έργο αποκατάστασης της καθίζησης, της οποίας εδώ και περίπου 3 χρόνια ταλαιπωρούσε την κοινωνία της Καρδάμενας. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες, όπως βλέπετε. Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες και αυτό το κομμάτι θα παραδοθεί. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας και γενικότερα με την κοινότητα της Καρδάμενας. Παράλληλα με το έργο αυτό έχουμε ξεκινήσει τη συντήρηση του αστικού εξοπλισμού του λιμένα, ενώ συνεχίζουμε με την αντικατάσταση των φρεατίων τα οποία αφορούν το σχέδιο υπονόμευσης του στρατού και είναι κατεστραμμένα εδώ και αρκετά χρόνια. Συνεχίζουμε με την καταστροφή 2 κατασκευμένων σκαφών τα οποία βρίσκονται στο λιμένα Καρδάμενας και δεν είναι όμορφη η εικόνα τους. Έχουμε πάρει τις σχετικές άδειες και προχωράμε στις διαδικασίες του διαγωνισμού. Ενώ ταυτόχρονα, σε συνεργασία και πάλι με την κοινότητα Καρδάμενας, έχουμε ξεκινήσει την αποκατάσταση της τουαλέτας, της οποίας βρίσκεται στο θεατράκι, και το ίδιο το θεατράκι, το οποίο τις επόμενες μέρες πρόκειται να βαφτεί. Κλείνω λέγοντας ότι και ο φωτισμός του λιμένα Καρδάμενας θα βελτιωθεί. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, σαν Δημοτική Αρχή, έχουμε δώσει την ανάλογη βαρύτητα στα χωριά μας. Είμαστε εδώ πέρα για να λύσουμε προβλήματα, για να φέρουμε αποτελέσματα.
και νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά φαίνεται μέσα από έργα και όχι μόνο από τα λόγια μας. Ευχαριστώ το Λιμενικό Ταμείο, Δήμαρχε, ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Θέλω να πω ότι ήρθε η ώρα να φτιάξουμε αυτό το κομμάτι που η αλήθεια ήταν τόσο καιρό και έπρεπε να το επισκευάσουμε. Και όπως προείπε ο Μπάμπης, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Αναμενόμενο ήταν ότι θα είχαμε, εν πάση περιπτώσει. Και βελτιωνόμαστε καθημερινά σε ό,τι αφορά το λιμάνι μας. Πάμε πολύ καλά. Βέβαια μεσολάβησε αυτή η πανδημία, η οποία έχει μπει σε όλα τους κλάδους και σε όλα τα προβλήματα. Θέλουμε λίγο την υπομονή και τη συνοχή λίγο των πολιτών. Εδώ λόγω των έργων που γίνονται σίγουρα υπάρχει ένας λίγο θόρυβος, αλλά ευελπιστούμε θα αποκατασταθούν γρήγορα και θα επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς σύντομα. Τι να πω, ένα ευχαριστώ σε όλους όσους συνεισφέρουν και σε όλους όσους δρούνε για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στο χωριό. Αλλαγή λαμπτήρων στο δρόμο από Αμανιού μέχρι Κονιενταριό και διάνοιξη αγροτικών οδών στο Μαρμάρι πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες. Για τον καλύτερο συντονισμό των συνεργείων, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις εργασίες με τους αντιδημάρχους, τους κοινοτάρχες και τη Γενική Γραμματέα του Δήμου. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Κονιενταριού. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει μια συντήρηση αλλαγή λαμπτήρων, όπως βλέπετε και εσείς εδώ πέρα με το προσωπικό. Έχουμε ξεκινήσει από το Αμανιού και ανεβαίνουμε προς όλη την περιοχή να πάει μέχρι πέρα το δάσος. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο και ελπίζω ότι μέχρι το πολύ αύριο μεθαύριο θα έχουμε τελειώσει όλη αυτή την περιοχή. Μετά θα ξεκινήσουμε στο Μαρμάρι που έχουμε ένα υπόλοιπο το οποίο πιστεύω ότι και εκεί με μία μέρα δουλειάς με τους βγαίνει. Μετά στο χωριό, ό,τι υπόλοιπο έχουμε θα αποκατασταθεί και αυτό πλήρως. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συνεργείο στον Άγιο Πέτρο, το οποίο είναι το Greater, το οποίο έχει ξεκινήσει αγροτικούς δρόμους. Πέρασε πριν μία ώρα από εκεί τα συνεργεία του Δήμου με γοργούρους ρυθμούς. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και πολύ ικανοποιητό αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Οι συνεργασίες με τις κοινότητες πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό το επίπεδο. Πράγματι, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, ο νεοκλεγέντος, και θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο το καινούργιο το οποίο έχει ξεκινήσει ο Αναστάσης. Να του πω ότι τόσο ο κύριος Δήμαρχος όσο και η Δημοτική Αρχή, αλλά και εγώ προσωπικά ως συνάδελφος από την κοινότητα Σφενδιού, θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις έτσι ώστε μέσα από το εργοτάξιο της ΚΟ, που συνεπικουρώ μαζί με τον Νίκο τον Ασταχανίδη, να βοηθήσουμε για τα μηχανήματα έργου. Να πω ότι πράγματι η συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Αναστάσης, ο πρόεδρος, έχει ξεκινήσει, κάνει μια πλήρη καταγραφή των σημείων, δηλαδή Αμανιού. Βλέπετε όπως σήμερα που είμαστε εδώ πέρα, Κονιαριό, Αμανιού και Λαγούδι, που είναι ένα σημείο το οποίο ήταν για πολλά χρόνια σκοτεινό και πρέπει να το φωτίσουμε. Θα συνεχίσουν οι καταγραφές και οι αναγκαιότητες που υπάρχουν και στους αγροτικούς δρόμους που έχουν ξεκινήσει από το Σταυρού το πέραμα, και όπου χρειάζεται παρεμβάσεις θα μας καθοδηγεί το νέο κοινοτικό συμβούλιο, όλοι οι κοινοτικοί συμβούλοι, οι καινούργοι που έχουν μπει, να τους πω και αυτούς καλή επιτυχία, καλορίζει και στο νέο τους έργο. Και εμείς θέλουμε απλά, αυτό που θέλουμε είναι να μας μεταφέρουν το πρόβλημα, το σχεδιασμό τους στο εργοτάξιο του ΣΚΟ, και το εργοτάξιο του ΣΚΟ με τις όποιες δυνάμεις έχουμε όλοι μαζί να συνδράμουμε, γιατί εγώ δεν θέλω να λειτουργώ και δεν μου αρέσει να λέω ότι σαν κοινότητα Σφενδιού πρέπει να είμαστε ένα μονοπόλιο, είτε να πηγαίνουν στην αντιμάχη είτε οπουδήποτε. Θέλουμε να βλέπουμε το εργοτάξιο του ΣΚΟ βλέπει συνολικά το έργο του νησιού, και αυτό βλέπω ότι η κοινωνία μέρα με την ημέρα το βλέπει στην πραγματικότητα. Πριν μια εβδομάδα περίπου είχαμε βρεθεί στην κοινότητα εγώ με την αντιδήμαρχο την κυρία Κασιώτη, την αντιδήμαρχο την κυρία Βλάχου, την Γενική Γραμματέα του Δήμου την κυρία Κρητικού, ο κύριος Σταμάτης Καμπουράκης, ο αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος στο Πράσινο, η κυρία Ζένταρ Τσερπανλή που είναι η διευθύντρια του Πράσινου, η κυρία Κρητικού. Κάναμε μια συνάντηση στην κοινότητα Πηλίου
Κατεβήκαμε μαζί κάτω στο Μαρμάρι, κάναμε μια καταγραφή, οι οποίες θέλω να πιστεύω ότι αύριο με συνεννόηση με τον πρόεδρο της Αντιμάχιας, τον κύριο Φραντζή, δεσμεύτηκε ότι θα μου στείλει 5 άτομα να ξεκινήσουμε τον παραλιακό, να ανέβουμε όλο τον κεντρικό του Μαρμαριού, να ξεκινήσουν κάποιοι καθαρισμοί που δεν είχαν ολοκληρωθεί από το προηγούμενο διάστημα. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Φραντζή για την παραχώρηση των ατόμων, γιατί προς το παρόν στο Πυλί υπάρχει ένα θέμα με τα εξωτερικά συνεργεία. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Καμπουράκης ότι πλέον με τις νέες προσλήψεις των οκταμηνητών και να δούμε τώρα με τους τετραμηνίτες, ίσως κάνουμε και εκεί κάτι, να γίνουμε μια μετακίνηση. Εντάξει, όλα καλά. Σαφώς και κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της, είτε μιλάμε για το χωριό είτε μιλάμε για την τουριστική περιοχή, και ο σκοπός μας είναι να υπάρχει ένας σχεδιασμός, συνεργασία Δημοτικής Αρχής και κάθε κοινότητας, κάθε κοινοτικού συμβουλίου, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εμείς αυτό θέλουμε, να βοηθάμε στον προγραμματισμό, έτσι ώστε και τα μικρά αλλά και τα μεγάλα έργα να δρομολογούνται και να έχουν επιτυχή έκβαση. Ο καθένας είναι υπεύθυνος στον τομέα του, φυσικά, και το σεβόμαστε, την αυτονομία και τη λειτουργία του θεσμικά. Και πολιτικά ο ρόλος μας είναι να βοηθάμε και να μεταφέρουμε και στον κάθε υπεύθυνο τα αιτήματα των δημοτών. Και εκεί θέλω να εφιστήσω την προσοχή και να καλέσω πραγματικά όλους τους δημότες και τους πολίτες και τους φορείς να καταλάβουν τη δύναμή τους, να καταλάβουν ότι οι πόρτες του Δημαρχείου και των κοινοτικών συμβουλίων είναι ανοιχτές και πρέπει να πηγαίνουν να μεταφέρουν τα προβλήματα της κάθε περιοχής, ώστε να μας δίνουν και εμάς τη δύναμη να τα μεταφέρουμε και να δρομολογούμε τις λύσεις τους. Εγώ, για παράδειγμα, με την κυρία Κασιώτη, μπορεί να μην είμαστε χωρικοί αντιδήμαρχοι, είμαστε θεματικοί αντιδήμαρχοι. Η κάθε μια δηλαδή είναι υπεύθυνη σε ένα τομέα. Παρ' όλα αυτά, όταν με βρίσκουν οι δημότες και μας μιλάνε και μας μεταφέρουν προβλήματα, εννοείται ότι τα ακούμε, εννοείται ότι τα προωθούμε προς επίλυση. Όμως είναι διαφορετικό ο κάθε πολίτης να πηγαίνει στην κοινότητά του και να μιλάει με τον κοινοτάρχη, να μιλάει με το κοινοτικό συμβούλιο και να προγραμματίζονται, όπως είπα, αναταχτά χρονικά διαστήματα να γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις. Εμείς εσωτερικά ως παράταξη έχουμε αυτό το στοιχείο της αλληλοενημέρωσης και του απολογισμού και του προγραμματισμού, ώστε να γνωρίζει ο καθένας μας, να έχει σφαιρική εικόνα για το τι γίνεται από άκρη-άκρη σε όλο το νησί και σε όλους τους τομείς. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν συνεχίζουμε, γιατί είναι μια δύσκολη, ευαίσθητη περίοδος και λόγω του κορονοϊού και λόγω της τουριστικής σεζόν, οπότε πρέπει να δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό. Σε άλλα θέματα του δελτίου μας τώρα, η ξαφνική ενέργεια της Τουρκίας να εκδώσει ναύτεξ για έρευνες του ορούς ΡΕΗΣ εντός της ελληνικής εφαλοκρηπίδας, νότια και ανατολικά του Καστελορίζου, ενεργοποίηση της ένοπλης δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από όλη την Ελλάδα, έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες και έχει σημάνει γενικό συναγερμό σε Αιγαίο και Εύρο. Η ναύτεξ της Τουρκίας δεσμεύει περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και στο Καστελόριζο από σήμερα έως και στις 2 Αυγούστου. Στην Αθήνα τώρα, με απόφαση της στρατιωτικής ηγεσίας, οι ένοπλες δυνάμεις όλης της χώρας έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή. Στο Αιγαίο, στον Εύρο, ακόμη και στην ΑΣΔΕΝ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 18.264 ταξιδιώτες προερχόμενοι από χώρες του εξωτερικού και με προορισμό τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα υποβλήθηκαν σε μοριακά τεστ στα διεθνή αεροδρόμια της Ρόδου, της ΚΟ, της Μυκόνου, της Σαντορίνη και της Καρπάθου. Τώρα, συγκεκριμένα, κατά το διάστημα 1η με 17 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο της ΚΟ διενεργήθηκαν 8.305 μοριακοί έλεγχοι. Στο αεροδρόμιο της ΚΟ διενεργήθηκαν 4.343 έλεγχοι. Στο χρονικό αυτό διάστημα των 17 ημερών, στο σύνολο το, όπως είπαμε, 18.264 επιβάτες που ελέγχθηκαν με μοριακά τεστ βάσει του αλγόριθμου. Οι επιβάτες που εντοπίστηκαν θετικοί στο COVID-19 ήταν στο σύνολο 5. Πιο συγκεκριμένα, 2 επιβάτες στο αεροδρόμιο της Ρόδου, 1 στο αεροδρόμιο της ΚΟ και 1 στη Μύκονο και Σαντορίνη. Περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν, όλα έγκαιρα, χωρίς προβλήματα και σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα που οι αρχές έχουν καταρτήσει. Να πάμε τώρα. Στο νοσοκομείο εδώ, από την Πέμπτη έχει έρθει το μηχάνημα PCR, μοριακός αναλυτής, στο νοσοκομείο της ΚΟ. Τα δείγματα μετά από τις εξετάσεις για το COVID-19
Τώρα δεν στέλνονται στην Αθήνα για να μάθει κάποιος εάν είναι θετικός, αλλά με το μοριακό αναλυτή μαθαίνει σε 40 λεπτά τα αποτελέσματα. Φήμες τώρα περί έλλειψης αντιδραστήριων δεν ευσταθούν, αλλά υπάρχουν αρκετά, δηλώνει ο διοικητής του νοσοκομείου Κο Βασιλιάδης Σταμάτης. Ένα κρούσμα επίσημο υπήρξε στο νησί μας από αρχές Μαρτίου και από τότε δεν υπάρχουν άλλα, και όσα διαδίδονται ότι υπάρχουν αρκετά είναι ανεπίσημα, αναφέρει σε συνέντευξη στο Κος TV αιματολόγος Διονυσία Διονυσοπούλου. Ενώ στη συνέχεια ο Άγος Γιάννης μας δείχνει πώς γίνεται η διαδικασία όταν έρθει το δείγμα στο εργαστήριο, εάν είναι θετικό ή αρνητικό μετά από 45 λεπτά. Βρισκόμαστε με τον διοικητή του νοσοκομείου, όπου θα μας δείξει για τον μοριακό αναλυτή πώς λειτουργεί και πότε ήρθε στο νοσοκομείο αυτό το μηχάνημα. Χαιρετίζω εδώ το Κος TV. Το Κος TV, και θα σας παρουσιάζω εδώ το καινούριο μηχάνημα, το οποίο παραλάβαμε την Πέμπτη από το Υπουργείο. Η δεύτερη ΔΥΠΕ μας το έστειλε. Είναι ένα πολύ αξιόλογο μηχάνημα, το οποίο είναι πλήρες επανδρωμένο και με πάρα πολλά τεστ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ πέρα είναι σε εξέλιξη ένα τεστ. Ωραία, πώς γίνεται όλη η διαδικασία για να έρθει το τεστ εδώ, για να δούμε. Τη διαδικασία θα μας την πει η κυρία Διονυσοπούλου, η οποία είναι και υπεύθυνη. Καλημέρα σας. Πείτε μου, όταν θέλετε τη διαδικασία, σας πούμε πώς δουλεύει το μηχάνημα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένας αναλυτής PCR, μοριακός έλεγχος. Είναι ένα πολύ αξιόπιστο μηχάνημα. Έχουμε τη δυνατότητα, όταν υπάρχει κάτι ύποπτο στο νησί, να μην το στέλνουμε πια στα κέντρα αναφοράς. Τα ύποπτα, προσέξτε, όχι τους προεγκριτικούς ελέγχους, δεν προορίζονται για αυτό τον σκοπό. Αναλύει 19 διαφορετικούς ιούς, κυρίως όμως αυτόν που θέλουμε είναι ο COVID. Δεν έχω τι άλλο να σας πω. Έχουμε το αποτέλεσμα σε λιγότερο από 70 λεπτά. Σε 40 λεπτά έχουμε το αποτέλεσμα. Και δηλαδή έτσι, το αποτέλεσμα κατευθείαν εδώ με το νέο μηχάνημα ακριβώς, που έχει. Αυτό, και δεν χρειάζεται. Γιατί έχουμε και τα αναλώσιμα που με εγκεκριμένο μέσο ΙΦΕΤ έχουμε ήδη πάρει 180 τεστ, περιμένουμε άλλο 180 την επόμενη εβδομάδα. Άρα έχετε προμηθευτεί, έχετε αναλώσιμα. Τα πάντα έχουμε. Έχουμε αναλώσιμα. Επίσης, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα γίνεται επιλογή των ανθρώπων στους οποίους θα κάνουμε τεστ. Έτσι, δεν μπορεί αν κάποιος είναι ιδιοψυχαναγκαστικός επειδή νομίζει ότι έχει κολλήσει. Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Θα γίνεται επιλογή από τα επίγοντα του νοσοκομείου, θα κρίνουν οι γιατροί ποιο τεστ θα κάνουμε, θα είναι ένα εμπείρετο με βάση επιστημονικών κριτηρίων, όχι πέρασε απ' έξω, ας πούμε, και ας κάνουμε. Αν εντοπιστεί κρούσμα, τι γίνεται μετά από εκεί πέρα? Αν εντοπιστεί κρούσμα, ότι έχουμε τους θαλάμους COVID, έτσι, το IsoBox και τους θαλάμους που έχουμε, και θα νοσηλευτεί όπως πριν. Ό,τι στέλναμε Αθήνα το θεωρούσαμε ύποπτο και η νοσηλεία του γινόταν στους συγκεκριμένους θαλάμους μέχρι να μας έρθει το αποτέλεσμα. Απλά η διαφορά είναι ότι τώρα έχει το αποτέλεσμα. Τώρα το έχουμε άμεσα, οπότε ο ασθενής μπορεί να πάει στην κλινική κατευθείαν, είναι κάποιοι που χρειάζονται, πιο βαριά ασθενείς, με οξυγόνο, ιδιαίτερη θεραπεία, οπότε πάει στην κλινική κατευθείαν, την παθολογική. Αυτή είναι η διαφορά και για μας είναι μεγάλη ανακούφιση, έτσι, πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε γρήγορο αποτέλεσμα σε ένα αξιόπιστο μηχάνημα. Είναι μια εταιρεία με, τέλος πάντων, αξιόπιστη και με καλό σέρβις, και έχουμε τα αναλώσιμα και συνολικά από τον ΙΦΕΤ θα μας έρθουν 600 τεστ μέσα σε διάστημα μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αλλά αυτό σας είπα, προσέξτε, όχι εγώ νομίζω ότι έχω COVID, κάντε μου ένα τεστ. Αυτό είναι, θα γίνεται χρήση. Ναι. Κρίνεται πρώτα από τον γιατρό. Φυσικά, αν πρέπει, έχει πυρετό και για τους ασυμπτωματικούς ισχύει το ίδιο. Οι ύποπτο απομονώνονται. Εάν θεωρούν ότι είναι ύποπτοι, κάνουν καραντίνα. Αυτό είναι και η ατομική ευθύνη. Έτσι. Αυτό είναι θέμα δικό τους. Δεν θα υποπτεύομαι, έρχομαι. Ούτε δεν θέλω να μείνω καραντίνα. Είναι αρκετά τα αναλώσιμα τώρα σε μια τουριστική περίοδο. Δεν θα υπάρχει περίοδος χωρίς αναλώσιμα. Ναι. Η εταιρεία είναι τόσο σοβαρή που είπε ανά πάσα στιγμή όσα και να χρειαστείτε, υπάρχουν και αμέσως προμηθεύουμε. Δεν θα ξεμείνουμε με τίποτα. Με την ευκαιρία του μοριακού αναλυτή, πολλά λέγονται, ακούγονται όσον αφορά με τα κρούσματα. Τι γίνεται εκεί?
Θλίβομαι που ακούω τόσα πολλά. Δεν έχουμε ένα και μοναδικό κρούσμα έχουμε βγάλει θετικό. Ένα και μοναδικό θετικό είχαμε στην ΚΟΑ από την αρχή της καραντίνας, έτσι, από το lockdown. Ένα θετικό έχει βγει με θετική PCR από το νοσοκομείο της ΚΟ. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κρούσμα. Αυτό που ακούγεται, αυτές οι φήμες από τα αεροδρόμια και τα 20 και τα 25 απομονωμένα, και είναι εφεδρό και να τα συζητάμε. Καταρχάς, αν η πλησιέστερη υγειονομική μονάδα, βάσει της εγκυκλίου που έχει έρθει, εμείς πρέπει πρώτοι να έχουμε λάβει γνώση. Επίσης, θέλω να σας πω κάτι άλλο, γιατί με βλέπετε λίγο έτσι φορτισμένη, και με τον συνάδελφό σας που μιλούσα προηγουμένως, ίσως να ήμουν πιο επιθετική από ό,τι έπρεπε. Θέλω να πω ότι μας θεωρείτε τόσο πολύ ανεύθυνους να έχουμε θετικά κρούσματα και να τα κρύβουμε. Για ποιο λόγο? Δεν το έχω καταλάβει ακόμη, να μου το εξηγήσετε. Πάντως, θα είχαμε λάβει πρώτη γνώση. Γιατί εμείς θα ήμασταν υπεύθυνοι για την περίθαλψη, την όποια επιπλοκή θα παρουσίαζαν αυτά τα άτομα. Έπρεπε να έχουμε λάβει γνώση. Εμείς δεν έχουμε βγάλει ένα θετικό από την αρχή. Άρα επίσημα κρατάμε κάνει γύρω στα 240 τεστ. Ένα θετικό από 15 Ιουλίου και από εδώ. Όχι. Από το Μάρτι και εδώ έχουμε βγάλει. Αυτό που ήταν ένα και μοναδικό. Ένα και μοναδικό έχουμε βγάλει. Το γνωστό. Το γνωστό. Και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Κανένα άλλο. Ιατρικό ανακαινοθέν υπάρχει. Γενικά μία ενημέρωση. Εάν κάτι. Κοιτάξτε, πείτε μου κάτι. Δηλαδή το θεωρείτε πολύ. Όχι βέβαια. Ξέρετε, θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Συγγνώμη, σας παρακάμπτω τον κύριε Διοικητά. Σε όλη αυτή την πόρα του κορονοϊού, το νοσοκομείο, με τις όποιες δυνατότητες έχει αυτό το μικρό νοσοκομείο, δέχτηκε όλα τα περιστατικά. Ήταν παθολογικά, ήταν χειρουργικά, είτε αιματολογικά ή οτιδήποτε. Και έτσι έπρεπε να είναι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Από εκεί και ύστερα, τι νομίζετε, ότι καθημερινά πρέπει να βγαίνουμε να λέμε δεν έχουμε κανένα, γιατί οι να ακούσουμε ένας λόγος που σας δίνουμε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία μέσα από αυτή τη συνέντευξη είναι να ακούσουμε και τις δικές σας φωνές, δηλαδή με όλα αυτά που ακούγονται, και πράγματι αυτά τα οποία λέτε είναι πολύ εύστοχα και έτσι είναι ακριβώς. Πείτε μου κάτι, εγώ σας είπα και όχι, δεν έχουμε κανένα άλλο. Ένα θετικό που βγάλαμε 4 Απριλίου. Αυτό, τέλος. Θα ξαναλένω ότι αν υπάρχει, εμείς πρώτοι θα το πούμε. Εμείς γιατί να το πούμε. Δεν χρειάζεται όλη μέρα, δηλαδή όλη νύχτα να χτυπάει το τηλέφωνο και να ζητάνε έχουμε κρούσμα 5 εδώ, 3 εκεί, 14 εκεί. Και να μην μπορούμε να πούμε ότι να ησυχάσουμε. Ρε παιδιά, είμαστε οι πρώτοι που θα το πούμε. Εμείς θα το πούμε. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε γι' αυτό. Απλά λένε για τουριστικούς λόγους, το κρύβουν, να μην ακουστεί στο νησί. Το ίδιο βλέπετε και στην Κάρπαθο. Ένα έχει, ένα είπανε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και στην Ήο κλπ. Καταρχάς, μας θεωρείτε και ανεύθυνους. Και δεν είμαστε μικρά παιδιά, δεν είμαστε 18 χρόνια να το κρύψουμε. Είμαστε άνθρωποι σοβαροί που έχουμε μια. Πρέπει να είμαστε υπόλογοι απέναντι στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, γιατί να το κρύψουμε? Δεν πρέπει να ενημερωθεί η πολιτική προστασία ή να νοσηλευτεί? Άρα, επίσημα κρατάμε από το Μάρτιο και εδώ. Αυτή τη στιγμή, από εκεί και πέρα, γίνονται οι έλεγχοι κανονικά. Κανονικά τα πάντα. Γίνονται στο αεροδρόμιο και από όσο έχω λάβει γνώση, μιλώντας και με τον υπεύθυνο γιατρό του στρατού, δεν είχαν, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνουν αυτά τα πολλά. Όταν έρχεται το δείγμα εδώ, ποιες είναι οι κινήσεις, οι ενέργειες, οι δικές σας? Ναι, μας στέλνουν η κλινική το ορεινοφαρυγικό επίχυσμα. Το παίρνουμε εμείς μέσα στο θάλαμο βιοασφάλειας, το παρασκευάζουμε. Έτσι, αυτή τη στιγμή το έχουμε βάλει στο στάτους αποστήρωση. Έτσι. Ναι. Εδώ μέσα γίνεται η παρασκευή. Ωραία. Και μετά. Χρησιμοποιούμε το τεστ αυτό. Μετά. Της Biomerge. Μπαίνει εδώ μέσα. Το οποίο κάνει PCR. Ναι. Έτσι. Μπορείτε λοιπόν να το γυρίσετε προς την κάμερα, το δούμε καλύτερα. Ναι. Εδώ ακριβώς. Έτσι. Ναι. Και μετά αυτό σαν κασέτα μπαίνει μέσα στο μηχάνημα. Ναι, και εδώ μέσα γίνεται η όλη διαδικασία, έτσι. Ναι. Αυτό που θες να το πιάσεις και με γυμνά χέρια είναι ακίνδυνο, ναι. Λόγω του ότι είναι έτσι τεχνικά παρασκευασμένο. Έχει μέσα το δείγμα όμως, το έχετε ναι, πάρει. Το, έχουν, το, έχουν, το έχουν παρασκευάσει μέσα εκεί. Ναι. Το τοποθετούμε εδώ. Και μπαίνει όπως βλέπουμε εδώ. Αφού έχουμε καταχωρήσει τα στοιχεία του ασθενούς πριν και τα barcode, έτσι. Ναι. Και 45 λεπτά σου βγάζει το αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε θέλει άλλα 22 λεπτά. Άρα, εάν έχετε 10 δείγματα, θέλετε περίπου 10-45 λεπτά. Οι παράμετροι που μετράει το τεστ αυτό είναι αυτοί. Αυτές... Αυτά εδώ. Άρα, μέχρι
Και μετά όταν βγει, εσείς τι παρατηρείτε όταν βγει η κασέτα εδώ το... Εμείς παρατηρούμε τα κοντρόλ να είναι past, δηλαδή να είναι έγκυρα και βλέπουμε ποιο αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό. Και το δείχνει εδώ στην οθόνη. Το δείχνει. Και το οποίο μετά εκτυπώνεται κιόλας, έτσι. Εκτυπώνεται και συγχρόνως να σας δείξει ο γιατρός εδώ, ναι, τι άλλο ας πούμε μπορεί να δείξει το... Αυτές παράμετρες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι αυτό. Είναι διάφορα. Είναι βακτήρια και ή αναπνευστικού. Α, όλα εδώ. Έτσι. Εκτυπώνεται με τον... Το SARS-CoV τον έχουμε εδώ πέρα ξεχωριστά. Με το κωδικό δείγματος και ναι, έτσι. Και το COVID τον έχουμε χώρια ξεχωριστά. Ωραία. Μέχρι στιγμής είναι όλα, και για γρίπες και τα λοιπά. Όπως ακούσαμε είναι αρνητικά. Έτσι. Αρνητικά. Το ΔΣΣΥΓΜΑ της ΚΕΚ Παπιάς και το Σβουρένιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΝ εκκαινωνούν την έναξη της υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΕΣΠΑ 2021. Το πρόγραμμα αφορά σε 25 δωρεάν θέσεις στο Σβουρένιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου ΚΟ. Προθεσμία συμμετοχής δήλωσης είναι το χρονικό διάστημα από τις 17 βέβαια ξεκίνηση Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτόκολλου που δίνεται αυτόματα. Τώρα για πληροφορίες ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2242-028-610 στον κύριο Χατζηδαβίδ Κωνσταντίνο και στη Σαλούρου Πέγγι, η οποία είναι και η κοινωνική λειτουργός. Να περάσουμε τώρα στα Ιπποκράτεια, συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας της Φιλαρμονικής ΚΟ με τίτλο «Το στέκι του Θανάση» με τον αρχιμουσικό Θανάση Πουλιού και καταξιωμένους καλλιτέχνες διοργάνωσε χθες το βράδυ εδώ ΠΑΒΣ στο Χάνι στα Θερινά Ιπποκράτεια. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε σε αυτό το πραγματικά μαγευτικό τοπίο που χάρη στους εκλεκτούς μας συνεργάτες το έχουν μετατρέψει σε μια πολύ όμορφη σκηνή, στο στέκι του Θανάση. Και ένας είναι ο Θανάσης, Θανάσης Πουλιού, ο αρχιμουσικός μας. Ένα όνομα, μια ιστορία, συνυφασμένη με την ιστορία της φιλαρμονικής μας και σήμερα έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε ένα παιδί της φιλαρμονικής μας, ένα τμήμα της φιλαρμονικής μας, τη Λαϊκή Ορχήστρα. Με παιδιά από το φυτώριο που έχουν μεγαλώσει μέσα στη φιλαρμονική μας και έχουν γίνει πια ξεχωριστές αυτόνομες καλλιτεχνικές προσωπικότητες, αλλά και με πολλούς σπουδαίους εξωτερικούς συνεργάτες του ίδιου μας του μαέστρου. Και αυτό τον κάνει σπουδαίο, γιατί ξέρει να διαλέγει σπουδαίους συνεργάτες. Και γι' αυτό τους ευχαριστούμε όλους στο όνομα του Θανάση, που απόψε μας τιμούν με την παρουσία τους και αφιλοκερδώς. Και εδώ θέλω το χειροκρότημά σας, γιατί πραγματικά είναι ένα δώρο πολιτισμού για όλους εμάς. Για την ΚΟ που αγωνίζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού, αγωνίζεται για να επιβιώσει στην οικονομία, στην τοπική μας αγορά, στον τουρισμό. Όμως πιστέψτε με, είναι πολύ σημαντικό να αγωνιζόμαστε και να προστατεύουμε και την ψυχούλα μας. Και ο πολιτισμός είναι οξυγόνο και γι' αυτό ο ΔΟΠΑΒΣ ψηφίζει και λέει ναι στον πολιτισμό ακόμα και σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Πριν από 20 χρόνια είχαμε κάνει μια λαϊκή βραδιά που την ονομάσαμε το στέκι του Θανάση. Με πιο παλιούς συναδέλφους, σήμερα μετά από 20 χρόνια αποφασίσαμε, εφόσον δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη συναυλία μας με την φιλαρμονική, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο κινηματογραφικό αφιέρωμα και σίγουρα χρειάζεται την αίθουσα του Κολοσσού με μια τεράστια οθόνη κλπ. Οπότε δεν μπορούσαμε να παίξουμε αυτή τη συναυλία το καλοκαίρι. Οπότε αποφασίσαμε με τον πρόεδρο και την κυρία Βλάχου να κάνουμε αυτήν τη λαϊκή βραδιά. Οπότε μετά από 20 χρόνια σήμερα επαναλαμβάνουμε το δεύτερο στέκι του Θανάση με φρέσκο υλικό, με νέα παιδιά. Σας ευχόμαστε μια όμορφη βραδιά. Θέλουμε να τραγουδήσετε, να συμμετέχετε και άμα θέλετε να χορέψουμε, έχουμε αφήσει και εδώ, επιτρέπετε, έτσι δεν είναι κυρία Αντίδημα, με απόσταση εντάξει, αλλά επιτρέπετε να χορέψουμε κιόλας. Πάμε λοιπόν. Που σε Θανάση, τι θέλα να σ' αγαπώνα. Που σε Θανάση, τι θέλα να σ' αγαπώνα, τη γρούσους για σπάσει.
πλαίσιο των θερινών υποκρατίων 2020, ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ευρωφυμπιακών Σταθμών Δήμο ΚΟ και ο Θεατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου Κουίντα παρουσιάζουν την παιδική θεατρική παράσταση «Το βιολί που ήθελε να γίνει κοντραμπάσο» σήμερα το βράδυ στις 8.30 στο Ρωμαϊκό 2. Το έργο είναι ένα δραματοποιημένο μουσικό παραμύθι του Ρόδιο μουσικοπαιδαγωγού Γιώργου Σακελαρίδη και τη δραματοποίηση έχει επιμεληθεί η θεατρολόγος Βίκη Θεολόγη, την οποία συναντήσαμε στο πρόγραμμα σήμερα το πρωί της Δημιουργικής Απασχόλησης στο Χάνι και μας μίλησε για την απόψινή παράσταση καθώς και για το παιχνίδι με τα παιδιά του προγράμματος, όπως είπαμε, της Δημιουργικής Απασχόλησης. Τα παιδιά είναι λάτρεις του θεάτρου, έχουν από τη φύση τους τη θεατρικότητα. Ο άνθρωπος τη διαθέτει, παρότι την ξεχνάμε μετά. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη διάθεση και πολύ καλή διάθεση έτσι να την συγκρατήσουν σε εγρήγορση. Οπότε και γι' αυτό είναι λάτρεις της δημιουργικής απασχόλησης μέσω θεατρικών τεχνικών. Αυτό κάνουμε και εμείς, προσπαθούμε έτσι να εμφυσούμε στα παιδιά την αγάπη για την τέχνη και δει τη θεατρική, εκπροσωπώντας το Θεατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο νησί της ΕΚΟ για να δουλέψουμε και με τα παιδιά εδώ πέρα. Πώς γίνεται το παιχνίδι και η συμμετοχή, τους δίνεται κάποιους ρόλους? Ναι, το παιχνίδι είναι σχεδόν αυτοσχεδιαστικό, δηλαδή καλούνται τα ίδια να χρησιμοποιήσουν τη δική τους τη φαντασία πάνω σε ένα δομημένο πρόγραμμα αφενός, αφετέρου συνεργαζόμενα με τους άλλους. Είναι ένα μάθημα ζωής στην ουσία, γιατί καλούνται να δουλέψουν σε ομάδες και να συνεργαστούν, να βρουν λύσεις, να φανούν αυτοσχεδιαστικά. Αυτοσχεδιασμός δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το θέατρο, αφορά την ίδια τη ζωή. Το παιδί δηλαδή μαθαίνει να διασκεδάζει, να ψυχαγωγείται, αλλά παράλληλα όμως μαθαίνει και να στέκεται στα πόδια του στην ίδια τη ζωή, στο σχολείο, όπου είναι η πραγματικότητά του. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, στον επαγγελματικό τομέα, στον κοινωνικό, στο προσωπικό, στον οικογενειακό. Είναι η νέα παραγωγή του Θεατρικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Ρόδιου μουσικοπαιδαγωγού Γιώργου Σακελαρίδη, το βιολί που ήθελε να γίνει κοντραμπάσο. Το συγκεκριμένο έργο υπάρχει ήδη στο ανθολόγιο της πρώτης και δευτέρας δημοτικού σε σχολεία της Κύπρου και προσπαθούμε εμείς μέσω της θεατρικής δραματοποίησης που έχουμε κάνει να το συστήσουμε σε όλα, ειδικά τα παιδιά των δωδεκανήσων εδώ πέρα, τα δικά μας παιδιά. Ποιος είναι ο τίτλος και πώς ακριβώς είναι το θεατρικό σήμερα? Είναι το βιολί που ήθελε να γίνει κοντραμπάσο και η ιστορία είναι ότι το βιολί δεν είναι ευχαριστημένο με τον εαυτό του, θέλει να αλλάξει, να γίνει ένα πιο μεγάλο όργανο. Η ιστορία η ίδια έχει να κάνει με την αυτογνωσία, με την αυτοπεποίθηση, με το πόσο είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας, πόσο είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, με τη διαφορετικότητα, με την άρση των περιορισμών της διαφορετικότητας. Με τέτοια πράγματα έχει να κάνει. Αυτό που έχουμε εισάγει εμείς στη δική μας δραματοποίηση είναι ότι έχουμε περάσει παιδαγωγικά μηνύματα και συστήνουμε στα παιδιά στην ουσία κάποια μουσικά όργανα. Δηλαδή τα παιδιά θα έρθουν αντιμέτωπα με μουσικά όργανα που δεν ξέρουν, την ιστορία τους, το πώς παίζονται, από πού προήλθαν και θα έχουν την ευκαιρία να το δοκιμάσουν, διότι είναι και διαδραστικό το θεατρικό. Το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒ σε μία ανακοίνωση τώρα στο πλαίσιο των Θερινών Υποκρατίων 2020 διοργανώνει συναυλία ποικίλης μουσικής με την Μπόμπη Ξυλουρά και τη Μαρία Μιχαλάκα. Την Πέμπτη, δηλαδή αύριο 23 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ιστορικό και Ελαιογραφικό Μουσείο στο Χάνι. Και να περάσουμε τώρα και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Από όλους εμάς, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.